Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σκεφτόμουν να πω καλώς ορίσατε, αλλά είναι λίγο δύσκολο σε αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε. Γιατί είναι ένας χώρος ιστορικής μνήμης πολύ μεγάλης για τον ελληνικό λαό. Θα σας ευχαριστήσω πάντως για την προσέλευσή σας. Σκεφτόμουν τι να σας πω. Θα σας μεταφέρω μόνο απλά τα περιστατικά όπως τα έχουμε ζήσει μέσα από την εμπειρία μας όλοι οι δικηγόροι που συμμετέχουμε σε αυτήν την υπεράσπιση των 15 ατόμων της μοτοπορίας. Είμαστε στην Ελλάδα του 2012, τον Οκτώβριο του 2012. Υπάρχει μια κίνηση πολιτική που θέλει να αντισταθεί στην άνοδο του φασισμού, ναζισμού, όπως τη βιώνουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Διοργανώνεται μια μοτοπορία να περάσει από τις περιοχές της Αθήνας, στις οποίες έχουν αναφερθεί πάρα πολλά κρούσματα φασιστικών και ναζιστικών επιθέσεων ενάντια σε κατοίκους, κυρίως αλλοδαπούς κατοίκους των περιοχών αυτών, και η κίνηση αυτή πηγαίνει κανονικά. Ξαφνικά η αστυνομία επιτίθεται σε όλη τη μοτοπορία. Το ξύλο είναι πάρα πολύ και 15 από αυτά τα άτομα συλλαμβάνονται και πηγαίνουν στην κρατική ασφάλεια. Δεν τους επιτράπει να δουν δικηγόρο παρά μόνο μετά από 18 ή 19 ώρες. Η πρώτη μας επαφή με τα άτομα που είχαν συλληφθεί και ήταν στα χέρια της ασφάλειας ήταν, πρέπει να πω για τους δικηγόρους που συχνά πηγαίνουν σε αυτό το κτίριο, ήταν σοκαριστική. Τα τραύματα ήταν εμφανέστατα. Η έκπληξη δική μας των δικηγόρων ήταν μεγάλη. Προσπαθήσαμε να μάθουμε πώς και τι. Πώς συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν έτσι τυχαίο, έγιναν κατά τη συμπλοκή, κατά τη σύλληψη. Και εκεί άρχισε να ξεδιπλώνεται ένα κουβάρι που μας άφησε όλους σοκαρισμένους. Τα περισσότερα από τα τραύματα που έφεραν οι 15 συλληφθέντες δεν έγιναν κατά τη στιγμή της σύλληψης. Εκτός από ένα, αυτό θα σας το αναφέρω, που έγινε με ηλεκτρικό πιστόλι ακινητοποίησης, που είναι παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα τραύματα συνέβησαν μέσα στο κτίριο της κρατικής ασφάλειας. Τα άτομα άρχισαν να μας περιγράφουν μια συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων απέναντί τους, που πραγματικά, σας λέω για δεύτερη φορά, μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη σε εμάς τους δικηγόρους να τα ακούμε εν έτη 2012. Υπήρχε μια ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι δηλώσαν ευθέως την πολιτική τους τοποθέτηση, λέγοντας στους συλληφθέντες, «Χρυσή Αυγή, ρε, δεν μπορώ να το πω, και θα σας, πάλι δεν μπορώ να το πω, τη μάνα. Θα σας, πάλι δεν μπορώ να το πω, όπως τους παππούδες σας στον εμφύλιο». Τους είχαν ακινητοποιημένους, δεν τους επιτρέπανε να έχουν νερό ή άλλες ευκολίες. Περνάγανε ανάμεσά τους, τους χτυπάγανε, τους βρίζανε, τους τεινάζανε στάχτες στο κεφάλι. Τα χτυπήματα και τα βρισίματα ήταν επαναλαμβανόμενα και συνεχή. Ακόμα και σε αυτούς που ήταν βάρετα τα τραυματισμένοι, δηλαδή υπήρξε άτομο με ανοιγμένο κεφάλι που αιμορραγούσε όλο το βράδυ και αυτός συνέχισε να δέχεται χτυπήματα στο κεφάλι. Οι συμπεριφορές, πώς μας μεταφέρθηκαν, ήταν εντελώς εξευτελιστικές για τα άτομα που ήταν κρατούμενοι στα χέρια της κρατικής ασφάλειας. Υπήρχαν, όπως θυμάμαι, δυνατοί φακοί. Υπήρχαν προβολής λέιζερ που τους σημαδεύανε στα μάτια. Και αυτό συνεχίστηκε για πάρα πολλές ώρες. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε όλο αυτό το πράγμα που έγινε, αλλά φυσικά δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση σε αυτό. Την επόμενη μέρα, ακολουθώντας τις διαδικασίες, υπήρξε ένας κόσμος που είχε σταθεί αλληλέγγυος σε αυτούς τους 15 συλληφθέντες στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Και εκεί ζήσαμε για δεύτερη φορά ένα ανάλογο περιστατικό. 24 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πάλι στην ασφάλεια.
Οι ιστορίες και οι αφηγήσεις από τους συλληφθέντες της δεύτερης ημέρας είναι ακόμη πιο ανατριχιαστικές. Εκεί υπήρξαν αναφορές ότι τους υποχρέωσαν να γδυθούν μπροστά σε όλους τους αστυνομικούς και τους αξιωματικούς, να σκύψουν, να παίρνουν διάφορες τάσεις εντελώς ανάρμοστες. Το ξύλο ήταν συνεχές, το βρίσιμο ήταν συνεχές και αυτό συνεχίστηκε για όλο το βράδυ, πάλι χωρίς να έχουν καμία πρόσβαση σε δικηγόρους ή σε οποιονδήποτε. Δεν θα σας μεταφέρω περισσότερο τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της επόμενης μέρας. Θα σας πω μόνο ότι πολλά από τα άτομα της επόμενης μέρας, τους συλληφθέντες της επόμενης μέρας, δεν θέλουν να το καταγγείλουν επισήμως. Και εκεί ερχόμαστε σε μια εξήγηση ότι πραγματικά είναι το σοκ των θυμάτων τέτοιο που δεν θέλουν να ξαναβιώσουν αυτή την ιστορία. Ας επανέλθουμε λοιπόν στους βασανισμούς της πρώτης μέρας. Η πορεία που ακολουθείται αυτή τη στιγμή, ενώ τις πρώτες μέρες η επίσημη απάντηση ήταν ότι όλα αυτά είναι ψευδή, όλα αυτά είναι ψέματα, όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Και η επίσημη απάντηση έχει έρθει από τα πλέον επίσημα χείλη, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αμφισβητήθηκαν τα περιστατικά, προσπάθησαν να υποβιβαστούν, όμως εκεί η μόνη βοήθεια που υπήρξε ήταν από τον ξένο τύπο, μιλάω για το δημοσίευμα του Guardian, και να εξάρω και τις προσπάθειες μικρής μερίδας Ελλήνων δημοσιογράφων, πραγματικά δημοσιοποίησαν το θέμα και ένας πολιτικός χώρος που έκανε σχετικές επιρωτήσεις στο Κοινοβούλιο, αλλά η επίσημη απάντηση ήταν ότι όλα αυτά δεν έχουν συμβεί. Η ιστορία βέβαια μας δικαιώνει βέβαια αργότερα, διότι βγήκανε και ιατροδικαστικές εξετάσεις που αποδεικνύουν ότι όλα αυτά γίνανε και έχουν πάρει το δρόμο τους σε αυτό που λέμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Έχουν υποβληθεί μηνύσεις από τους 15 που συμμετείχαν στην αντιφασιστική μοτοπορία και περιμένουμε τώρα την απάντηση της ελληνικής δικαιοσύνης. Έχει περάσει λίγος καιρός και προσπαθούμε όλοι να δούμε πώς θα χειριστούμε αυτό το ζήτημα. Η εντύπωση λοιπόν που μένει εξής. Δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό αστυνομικής βίας. Δεν ήταν μια μεμονωμένη συμπεριφορά κάποιων αστυνομικών οργάνων, ενδεχομένως με διαταραγμένα φρένα. Αυτά τα πράγματα συνέβησαν από μεγάλη μερίδα αστυνομικών μέσα στο κεντρικό κτίριο διοίκησης της ελληνικής αστυνομίας. Παρουσία δεκάδων αστυνομικών. Παρουσία όλων των αστυνομικών. Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό από όλα. Όταν αυτές οι συμπεριφορές βλέπουμε τελικά ότι είναι μια επιλογή της κεντρικής διοίκησης και καλύπτονται από την κεντρική διοίκηση. Αυτό νομίζω είναι το που θα έπρεπε να μας ανησυχήσει όλους, ότι αυτού του είδους οι φασιστικές συμπεριφορές που συμβαίνουν στην Ελλάδα το 2012 και εξακολουθούν το 2013, που νομίζαμε όλοι ότι είναι ιστορικά απολυθώματα του παρελθόντος για να συμβαίνουν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που έχει όμως την ιστορία της, αυτές οι συμπεριφορές εξακολουθούν και ισχύουν. Και πλέον γίνονται αντικείμενο κεντρικής επιλογής και επιβολής. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα από όλες αυτές τις καταγγελίες των 15 της αντιφασιστικής μοτοπορίας. Οι ίδιοι, άμα τους ρωτήσεις, θα σου πούνε ότι λίγο μας ανησυχεί η σωματική βία που υπέστημεν και για αυτούς το κυριότερο και το πιο σοκαριστικό ήταν ο τρόπος με τον οποίο γίνανε αυτά και το ότι είχαν απέναντί τους μια πολιτική επιλογή που τους υπέβαλε σε αυτά τα βασανιστήρια. Δεν θα σας κουράσω, δεν θα πάω άλλο από το χρόνο σας για να συνεχίσουμε να δώσουμε τον λόγω του υπόλοιπους ομιλητές. Αυτά είχα να σας πω και ας αναλογιστούμε όλοι τι σημαίνει αυτό το πράγμα για την Ελλάδα σήμερα.